Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα κάνω ένα unboxing το οποίο το φιλάω πάρα πολύ καιρό. Σκεφτείτε, το έχω πάρει από τον Ιούνιο το προϊόν αυτό. Απλά δεν τέριασε να κάτσω να ασχοληθώ με το unboxing του γιατί δεν ήθελα να το χρησιμοποιήσω. Απλά τώρα, επειδή είμαι περίεργος να δω αν υπάρχει διαφορά όντως, επειδή η κάρτα μου, η κάρτα ήχου του υπολογιστή της motherboard δεν είναι τόσο καλή, αποφάσισα να κάνω το unboxing. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε το unboxing της D-Log USB Sound Adapter 7.1. Είναι μια κάρτα ήχου, η οποία κάρτα ήχου είναι, όπως βλέπουμε, προφανώς 7.1, συνδέονται ηχεία 7.1 επάνω. Είναι μια φθηνή λύση για όσους ψάχνετε μια πολύ καλή φθηνή κάρτα ήχου και θέλετε να την προσαρμόσετε πάνω στο PC σας. Είναι ιδανική κυρίως για αυτούς που έχουν laptop και θέλουν να έχουν ένα κλικ καλύτερο ήχο από ότι ο ήχος των laptop, που όπως καταλαβαίνουμε είναι χάλια, και πάνω σε αυτόν συνδέονται εξωτερικά ηχεία, οπότε μεγαλώνει η ένταση και η ποιότητα του ήχου. Επίσης είναι καλή για όσους έχει καεί η κάρτα ήχου σας και θα θέλετε να γλιτώσετε κάποια χρήματα, να μην δώσετε 50-60 ευρώ για μια πολύ καλή και ακριβή κάρτα ήχου. Οπότε με 13-14 ευρώ παίρνετε μια φθηνή, αξιοπιστή, θα δούμε, αξιοπιστή ίσως και ποιοτική όσο γίνεται κάρτα ήχου. Λοιπόν, διάβασα πολύ καλές κριτικές για το συγκεκριμένο προϊόν. Το προϊόν αυτό το συνιστά πάρα πολύ κόσμος, γιατί από ό,τι διάβαζα στα σχόλια και στις αξιολογήσεις της, έχει λύσει τα χέρια σε πάρα πολλούς, είτε επαγγελματίες είτε όχι, και κυρίως για όσους έχουν να κάνουν με το θέμα ήχου σε laptop. Εγώ είμαι περίεργος, ήθελα να το δοκιμάσω πιο πολύ, γιατί έχω το Star στο μικρόφωνο, το οποίο το έκανα unboxing, και είμαι απογοητευμένος, γιατί στη δική μου κάρτα ήχου κάνει πάρα πολλά παράσιτα και πάρα πολλά χιόνια. Θα βάλω να δοκιμάσουμε, να δούμε αν υπάρχει όντως διαφορά με αυτή την κάρτα, η οποία έβγαλα ήδη ένα δείγμα με το μικρόφωνο το Stars, πως είναι πριν, θα βγάλω και ένα μετά, να δούμε αν όντως θα υπάρχει διαφορά. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η κάρτα, να βγάλω και το στοντάκι που έχω βγάλει την άλλη από κάτω. Αυτό εδώ είναι το πακετάκι, αρκετά απλό. Η D-Log βγάζει πάρα πολλούς αντάπτορες. Θα την ξέρετε σαν εταιρεία από το eShop κυρίως. Δεν ξέρω αν λογικά θα υπάρχει και σε άλλα καταστήματα. Λοιπόν, από πίσω βλέπουμε, εγώ βλέπω, εσείς δεν βλέπετε τόσο πολύ καλά, πάνω σε διάφορες γλώσσες τα χαρακτηριστικά της κάρτας. Λοιπόν, η κάρτα έχει πάνω πλήκτρα για volume up, volume down, mute. Φαίνονται κιόλας, θα σας τα δείξω και από κοντά. Έχουμε κουμπάκι που ανεβάζει, κατεβάζει την ένταση. Έχουμε δύο λεντάκια που μάλλον το ένα δείχνει όταν είναι ενεργοποιημένη, το άλλο όταν είναι mute. Και έχουμε κουμπί το οποίο κάνει mute το μικρόφωνο και κουμπί το οποίο κάνει mute τα ηχεία. Λοιπόν, επίσης η κάρτα αυτή έχει USB Height Class 1.1, τόσο παλιό USB. Ας πάνω, είμαι λίγο περίεργος να δω τι γίνεται. Τι άλλο γράφει, για 7.1 XR 3D. Λοιπόν, δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο, είναι πλαστικό, από πίσω είναι χαραγμένο το πλαστικό του, οπότε λογικά θα έπρεπε να ανοίγει και εύκολα, χωρίς μαχαίρι, του πίσω. Θα έπρεπε, αλλά δεν το κάνει, οπότε θα χρησιμοποιήσω μαχαίρι. Λοιπόν, αυτά τα πλαστικά πάντα μου σπάνε το νεύρο. Λοιπόν, έτσι. Για να δούμε τώρα τι γίνεται με την καρτούλα μας. Σκληρό χαρτόνι εδώ πίσω. Λοιπόν, μέσα εδώ υπάρχει το χαρτόνι, το πετάμε, δεν μας χρειάζεται. Υπάρχει ένα συντάκι με drivers. Δεν ξέρω αν υπάρχει στο site καινούργιοι drivers, θα εγκαταστήσω αυτούς. Συνήθως μέσα στο CD μπαίνουν οι πιο αξιόπιστοι, οι πιο καινούργιοι, αν υπάρχει site, μπαίνουν στο site. Και έχουμε ένα manual, να το δείξω καλά, ένα manual με την κάρτα μας. Όπως βλέπετε, ακόμα δεν την έχω βγάλει. Έχουμε τις βασικές οδηγίες σε διάφορες γλώσσες, ελληνικά δυστυχώς δεν υπάρχουν, προφανώς είμαστε έξω από το Θεό ακόμα. Και αμέσως περνάμε στην καρτούλα μας. Όπως βλέπετε, είναι αυτή εδώ, έχει το μέγεθος ενός μικρού USB stick, είναι ένα USB stick στην ουσία, το οποίο από το ένα πλάι, από την κορυφή της μάλλον, βλέπουμε το jack για το μικρόφωνο και το jack για τα ακουστικά. Είμαι περίεργος να δω, εφόσον συνδέονται 7.1 ηχεία και ξέρετε τα 7.1 ηχεία έχουν δρόμους,
είναι αρκετά τα καλώδια τους, πώς θα μπουν εδώ πάνω. Τέλος πάντων, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε volume up και volume down. Ναι, ανάλογα πώς το βλέπει κανένας, γράφει αν είναι πάνω κάτω, απλά έχει βελάκια. Έχουμε δύο λεντάκια, ένα κόκκινο και ένα πράσινο, το οποίο προφανώς θα μας δείχνει πότε είναι ενεργοποιημένη η κάρτα. Και εδώ έχουμε δύο κουμπάκια, το ένα κάνει mute το μικρόφωνο, το άλλο κάνει mute τα ακουστικά μας. Κυρίως για ακουστικά τα θέλω και για ηχεία 2,1 εγώ. Τώρα αν η ποιότητα είναι τόσο τέλεια για 7,1 θα σας γελάσω. Λοιπόν, έχω ακούσει πολύ καλές κριτικές, έχω διαβάσει πολύ καλές κριτικές. 13 ευρώ κόστιζε πριν από λίγο καιρό, τώρα μπορεί να έχει πέσει, μπορεί να έχει αυξηθεί. Είναι μια φθηνή και αξιόπιστη λύση. Αυτό που με εντυπωσίασε είναι ότι οι κριτικές για αυτό το προϊόν λένε ότι είναι πάρα πολύ αξιόπιστο και κρατάει πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή δεν θα καεί μέσα σε 5-10 μέρες, γιατί έχω διαβάσει για παρόμοιες κάρτες ήχου, οι οποίες κράτησαν το πολύ κάνα 2 εβδομάδες και μετά κάηκαν. Λοιπόν, θα κάνω το review, αν συμβεί κάτι, από κάτω δεν έχει κάτι αξιόλογο, αν συμβεί κάτι θα σας πω. Λοιπόν, θα τη δοκιμάσω, βάζω τους drivers, θα σας βάλω, μην είναι συντονισμένη, δεν στο ίδιο βίντεο θα παίξει αμέσως ένα βίντεο ήχος, ένα βίντεο δείγμα βασικά με το μικρόφωνο που έχω, αυτό εδώ το μικρόφωνο χωρίς την κάρτα, και ένα βίντεο με το μικρόφωνο ενεργοποιημένο και την κάρτα και το αποτέλεσμα και ο σχολιασμός. Λοιπόν, κλείνω, μπαίνω να δοκιμάσω την κάρτα και δείτε τα βίντεο για να τα σχολιάσουμε. Λοιπόν, δοκιμαστική εγγραφή με το μικρόφωνο Trust Stars. Το βλέπετε στο background να παίζει από το unboxing που είχα κάνει. Είναι η πρώτη εγγραφή χωρίς την κάρτα ήχου. Αυτή τη στιγμή είμαι σε απόσταση γύρω στα 2 με 3 εκατοστά από το μικρόφωνο. Ελπίζω να ακουγόμαι καθαρά. Θα δούμε τι γίνεται και με την κάρτα ήχου, με συγχωρείτε, και αν θα υπάρξει εγγραφή. Οπότε, εγγραφή νούμερο 1, χωρίς την κάρτα ήχου. Λοιπόν παιδιά, μόλις έβαλα τους drivers στην κάρτα, η κάρτα μπήκε στον υπολογιστή μου, πάρα πολύ εύκολη εγκατάσταση, βρήκε τους drivers, το μόνο που έπρεπε να κάνω είναι να εγκαταστήσω αυτό το USB PNP sound device. Πάρα πολύ εύκολη η εγκατάστασή του, 2 δευτερόλεπτα μέσα από το συντάκι. Λοιπόν, έγινε η εγκατάσταση, μου ζήτησε να κάνω μια επανεκκίνηση και αμέσως με το που το σύνδεσα έβαλα τα ακουστικά, δοκίμασα και τα 2 ακουστικά που ήθελα να δω, και τα Sennheiser και τα Audio Crystal που έχουν καλύτερους μαγνήτες, για να δω αν υπάρχει διαφορά. Διαφορά υπήρχε στο ότι με καλύτερα ακουστικά σαφώς βελτιώθηκε πολύ ο ήχος. Διαπίστωσα ότι ο ήχος, παιδιά, μεγιστοποιήθηκε. Αυτή τη στιγμή παράλληλα κάνουμε και το τεστ με το μικρόφωνο να δούμε αν θα υπάρχει όντως διαφορά. Ελπίζω να υπάρχει και να έχει φύγει αυτό το χιόνι που υπάρχει όταν το βάζω απλά πάνω στον υπολογιστή μου. Λοιπόν, που κάτι μου λέει ότι θα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Οπότε τώρα κάνουμε και το τεστ του μικροφώνου παράλληλα. Λοιπόν, πάρα πολύ καλή βελτίωση του ήχου. Η ένταση μεγιστοποιήθηκε. Λοιπόν παιδιά, από ό,τι διαπίστωσα η κάμερά μου παθαίνει παρεμβολές από την κάρτα ήχου. Γενικά βλέπω ότι έχουμε ένα θεματάκι, αν θέλετε να σας δείξω κιόλας, να δείτε τι παίζει. Λοιπόν, δείτε τι συμβαίνει αυτό το πραγματάκι, θα δω μήπως αν βγάλω την κάρτα ήχου λυθεί το θέμα μου. Κάτι το οποίο δεν το περίμενα, αλλά κάτι γίνεται και προκαλεί παρεμβολές, βλέπετε πόσο χάλια είναι. Τέλος πάντων, γι' αυτό μπήκα από εδώ να κάνω το conclusion. Το conclusion, παιδιά, είναι ότι για τα λεφτά της η κάρτα ήχου αξίζει. Για 13 ευρώ θα δείτε τεράστια διαφορά. Διαπίστωσα ότι μετά την προηγούμενη ηχογράφηση πραγματικά έπεσε πάρα πολύ ο θόρυβος που είχε το μικρόφωνο μου. Δηλαδή, νομίζω θα καταλάβετε και μόνοι σας τη διαφορά, τεράστια διαφορά. Οπότε τελικά δεν έφταιγε τόσο πολύ το Trust Stars, το μικρόφωνο, παρά η κάρτα μου κυρίως.
Ο στόχος μου κάποια στιγμή είναι να πάρω μια πολύ καλή κάρτα ήχου, γιατί είμαι λίγο εθισμένος με τον ήχο και θα ήθελα πάρα πολύ καλή ποιότητα ήχου, αλλά όπως και να έχει, αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι αυτό που ήθελα το πέτυχα, δηλαδή πέτυχα σταθεροποίηση του ήχου στο μικρόφωνο και νομίζω ότι για μελλοντικές εγγραφές θα με βοηθήσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο setup. Νομίζω ότι μέχρι τώρα πάει καλά, η καρτούλα μας τα χάλασε με την κάμερα, αλλά έξι, δεν ξέρω τι φταίει, μπορεί να φταίει η κάμερα, μπορεί να φταίει οτιδήποτε, ίσως επειδή είναι συνδεδεμένες πάνω στο ίδιο USB hub, τώρα μας έβγαλε και ένα πρόβλημα, ενδιαφέρον, μάλιστα. Λοιπόν, θα το τσεκάρω αυτό, θα δω τι γίνεται. Η καρτούλα, κατά με, τα 13 ευρώ της τα αξίζει και με το παραπάνω. Μπορεί να είναι λίγο πιο παλιάς τεχνολογίας, αν και δεν φαίνεται η διαφορά, πιστέψτε με. Αν είστε χρήστης ο οποίος θέλει καλή ποιότητα και να κάνετε μια βιντεοσκόπηση από το λάπτοπ σας, είτε από ένα PC στο οποίο η κάρτα ήχου σας δεν τραβάει τόσο πολύ, όπως μάλλον και η δικιά μου δεν τραβάει τόσο πολύ, νομίζω είναι μια καλή και συμφέρουσα και οικονομική πρόταση. Μετατρέπει τον ήχο σας πραγματικά. Τον βελτιώνει κατά πολύ, εμένα τον βελτίωσε αρκετά τουλάχιστον. 13 ευρώ είναι παιδιά, 14 max αν το βρείτε ακόμα. Deloc 7,1 USB Sound Adapter, πάρα πολύ καλή προσφορά, πάρα πολύ καλή καρτούλα για τα χρήματά της. Σπεύσατε, κυρίως και το ξαναεπαναλαμβάνω, όσοι θέλετε μια φτηνή και αξιόπιστη, τουλάχιστον για όσο κρατήσει λύση, με 13 ευρώ. Και μάλλον θα συνεχίσουμε να το φτρώμα αυτό στη μάπα. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι παίχτηκε τώρα, πρέπει να κάτσω να τα ρυθμίσω όλα πάλι από την αρχή. Λοιπόν, ήμουν ο Κώστας, Check Tech Now, ίσως να το προκαλεί η κάρτα ήχου όλο αυτό, ίσως και όχι, δεν ξέρω, θα το δω. Λοιπόν, Check Tech Now, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προτίμησή σας. Δείτε τα βίντεό μας, κάντε ένα like, ένα subscribe, πείτε τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα και θετικά σχόλιά σας. Unboxings, πολλοί με ρωτάτε για unboxings, παιδιά. Συγγνώμη, για unboxings, για giveaway, ναι, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, θα γίνουν τα giveaway όταν τα έχουμε κιόλας κι εμείς, είτε παιχνίδια είναι, είτε προϊόντα. Μείνετε συντονισμένοι, όσοι έχετε μείνει στο κανάλι μας, έχετε πάρει προϊόντα μέχρι τώρα και είστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Οπότε το μόνο που θέλω από εσάς είναι υπομονή και να μην με πιέζετε για το αν θα κάνω ή όχι giveaways. Τα giveaways γίνονται κυρίως όταν μπορούμε να τα κάνουμε, γιατί δυστυχώς οικονομικά δεν είμαστε και τόσο άνετα. Λοιπόν, Check Tech Now, Κώστας εδώ, ήταν η USB Sound Adapter 7,1. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό σας βράδυ.